Με ένα δυνατό ζεστό χειροκρότημα το Ηράκλειο καλωσορίζει τη Μαρία Φαραντούρη και ταυτόχρονα αποχαιρετά και τιμά το Μίκη Θεοδωράκη, δύο περίπου μήνες από το πέρασμά του στην αιωνιότητα. Και άντρια και θάρρος και όνια θα θρυνώ. Η μουσική του συμπόρευση κράτησε για δεκαετίες και μέχρι τη δική του τελευταία ανάσα υπήρξε η αγαπημένη του. Έχουμε την αίσθηση ότι πενθούμε, τραγουδάμε, τραγουδήσουμε τα τραγούδια μας. Και αυτό το ήθελε πολύ και ο ίδιος ο Μίκης. Ίσως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσει. Η Μαρία Φαραντούρη, που ο τεράστιος Μίκης συνάντησε σε ηλικία μόλις 16 ετών και από το πρώτο άκουσμα κατάλαβε πως γεννήθηκε για να τραγουδά τις μελωδίες του, γέμισε με την τεράστια φωνή της τη σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου και με πάθος τον ερμήνευσε για μια ακόμη φορά σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Με τις πολύ ωραία του τραγούδια, τις ωραίες μελωδίες. Σας καλωσορίζουμε μετά από πάνω από 18 μήνες και πάλι με τη φυσική σας παρουσία στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Που σκεφτήκαμε να κάνουμε αντί μνημοσύνου προς τιμή του παγκόσμιου Μίκη και αν κρίνω από την προσέλευση του κοινού φαίνεται πως ο κόσμος έχει συμμεριστεί την αποσύμωση ότι ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Στη σκιά της πανδημίας και των πρωτοκόλων η κύρια αίθουσα του πολιτιστικού στάθηκε μικρή για να χωρέσει το τεράστιο μεγαλείο της καλλιτεχνικής αυτής συνύπαρξης. Η συναυλία ήταν sold out με τους εκατοντάδες θεατές να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για τον απαραίτητο έλεγχο. Είναι μια μικρή απόδοση τιμής στον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι με τη Μαρία Φαραντούρη. Θεωρώ ότι είναι η σπουδαιότερη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχουμε. Με τα χέρια φτερά σου, όσο ζω, θα σε βλέπω πάντα να διευθύνεις τα τραγούδια μας και τα όνειρά μας, είχε πει η Μαρία Φαραντούρη στο δικό της αντίο, στο δικό της Μίκη. Έτσι και χθες ήταν μαζί με τη μουσική του και τη φωνή της να συγκινούν και να καθυλώνουν.